Πάμε στα Χανιά, καθώς ο Δήμος Χανίων πρωτοπορεί πανελλαδικά. Το όνειρο για ένα κοινωνικό πλυντήριο γίνεται πραγματικότητα, έγινε πραγματικότητα. Η κυρία Ζερβουδάκη Ελένη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, θα μας ενημερώσει σχετικά. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτή η δράση? Πρακτικά σημαίνει ότι άστεγοι της πόλης μας, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι τους, άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο τους κόπηκε το ρεύμα στο σπίτι, φτωχοί άνθρωποι, άνθρωποι που βρίσκονται σε ένδια και είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου ή του ΤΕΒΑ. Να πλύνουν δωρεάν, να στεγνώσουν δωρεάν τα ρούχα τους. Πλην τούτου όμως, παρέχεται και η εξής επόμενη δράση. Μπορούν να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, να καθίσουν να δουν τηλεόραση, θα μπορούν να έχουν δωρεάν ίντερνετ. Όπως επίσης υπάρχει και ο χώρος ιδιαίτερος, η Ματιοθήκης, όπου εκεί υπάρχουν είδη ένδυσης και υπόδυσης από βρεφικά είδη, είδη τρικός, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, ούτως ώστε όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν να παίρνουν δωρεάν το ρουχισμό τους και την υπόδυσή τους. Κυρία Ζερβουδάκη, πόσοι θα ωφεληθούν της συγκεκριμένης δράσης και πρωτοβουλίας, πόσες είναι αυτές οι οικογένειες, πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ωραία. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε περίπου 900 οικογένειες οι οποίες εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπολείο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν, σύν τον οποιοδήποτε έρθει εμβόλυμα ή άλλες ομάδες από το ΤΕΒΑ ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο κοινωνικό παντοπολείο. Άρα μιλάμε για πάνω από 1.000 και πλέον ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι και τα βοήθεια στο σπίτι, το πρόγραμμα το βοήθεια στο σπίτι με τους ωφελούμενους θα μπορεί να έχει, να κάνει χρήση της δομής, κυρίως ως το πλήθος. Καταλαβαίνετε, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι, όπου χρειάζεται να έχουν το πλυντήριο ή το στεγνοτήριό τους. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς εγώ εστίασα στο κοινωνικό πλυντήριο, ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και να κάνουν το μπάνιο τους. Σωστά, κυρία Ζερβουδάκη? Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε πρόσβαση αμαία. Υπάρχει ειδικός χώρος για τα αμαία. Υπάρχουν 3 λουτρά βεσέ για τις γυναίκες. Ναι. Υπάρχει αλαξιέρα για τα μωρά. Υπάρχουν και 3 ντους για τους άνδρες, χωριστό δωμάτιο. Συν τον χώρο, όπως είπατε, της υποδοχής που είναι τα πλυντήρια και πού τα στεγνοτήρια. Πού στεγάζεται αυτή η υποδομή και οι ώρες λειτουργίας? Ναι, ωραία. Η δομή βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων, παραπλεύρος του Δημαρχείου των Χανίων, στην οδό Καραϊσκάκη 55. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινή Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Είμαστε πραγματικά περήφανοι. Ήταν μια δομή που έλειπε από τα Χανιά. Είναι όντως από τις ελάχιστες στην Ελλάδα, μετρημένες στα δάχτυλα, κοινωνική δομή, δημοτικό κοινωνικό πλυντήριο. Και βεβαίως η πρώτη στην Κρήτη. Το είδαμε ως ανάγκη, διαπιστώσαμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφορούν, οι άστεγοι ή αυτούς που έχουμε εμείς στο καταφύγιο αστέγων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Αυτή την ανάγκη τη διαπιστώσαμε, είχαμε τη βοήθεια πολλών ανθρώπων, πολλών φορέων και φτάσαμε σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Ο χώρος είναι πανέμορφος, χάρη στη βοήθεια της αρχιτεκτών του Δήμου, της συνεργάτητάς μας της Μαρίνας της Μιχαηλίδου, και νομίζω ότι αξίζει να έρθετε να το δείτε. Βέβαια, και να απευθύνετε έκκληση στους όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διστάσουν. Όχι, όχι. Δεν θα διστάσουν, θα βγει ανοιχτή πρόσκληση, αλλά πριν τούτου, επειδή καταλαβαίνετε ότι οι άστεγοι δεν θα διαβάσουν, ναι, υπάρχει κοινωνική μας υπηρεσία με τους κοινωνικούς λειτουργούς που θα τους ενημερώσουν. Και έτσι νομίζω ότι επίσης σε όλους τους ωφελούμενους μας ήδη θα στείλουμε SMS για να γνωστοποιηθεί ευρέως και μετά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από στόμα σε στόμα αυτό θα διαδοθεί. Βέβαια, κυρία Ζερβουδάκη, τα εγγένεια, η επίσημη πρώτη. Η επίσημη πρώτη, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει βέβαια και κάνουμε τα δοκιμαστικά. Το προσανατολίζουμε είτε για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, μάλιστα, είτε για τη μεθεπόμενη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό και απόγευμα. Εγώ να είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.